Θυμάστε που όταν σας ρωτούσα τι πρέπει να βελτιώσουμε στο στούντιο, όλοι μου λέγανε το φωτισμό. Λοιπόν, ήρθε η μέρα που αυτό έχει αλλάξει και έχω αγοράσει καινούριο φωτισμό επιτέλους. Πρόκειται για το Shoot Photo TAF 12 RGB LED Video Light. Θα το βλέπετε, θα έχουμε μια διπλή κάμερα. Όπως μπορείτε να δείτε, ο φωτισμός στο στούντιο είναι ελλιπής. Αν θα παρατηρήσετε, το κόκκινο φως πίσω μου πιξελιάζει. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι πολύ κακής ποιότητας φως. Γι' αυτό σήμερα έχω μαζί μου αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Όσοι είστε παλιοί εδώ πέρα στο gaming κανάλι, θα θυμάστε ότι είχαμε και από αυτήν τη μεριά φωτισμό. Όμως έχω πάρει τις LED λάμπες που έχω στο ταβάνι και τις έχω πάει στο σπίτι μου. Γιατί πλέον τα stream γίνονται εκεί πέρα μέχρι να φύγουν οι πολλές ζέστες. Γιατί εδώ πέρα είμαστε με ανεμιστήρα που πολύ πιθανό να κάνει και φασαρία τώρα και να πρέπει να τον κλείσω. Αν είσαι vlogger και θες έναν portable φωτισμό να έχεις παντού μαζί σου, όπου κι αν είσαι, στα πιο σκοτεινά μέρη, με καλή μπαταρία και πολύ δυνατό φως, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν είσαι streamer και θες να δώσεις λίγο περισσότερο φως στο background σου, επίσης αυτό το βίντεο είναι για σένα. Οπότε κάτσε απολαυστικά και δες το μέχρι τέλους. Πάμε να μπούμε στο βίντεο. Αλλά πριν μπούμε, θέλω από όλους να ζητήσω ένα πάρα πολύ μεγάλο like αν θεωρείτε ότι σας αρέσει αυτό το βίντεο, αν θεωρείτε ότι σας βοήθησε αυτή η πληροφορία και αυτό το φως που σας δείχνω και πάτε να αγοράσετε, να πάτε να αγοράσετε ίδιο. Αφήστε ένα like, κάντε μια μεγάλη γραφή για να ανέβουμε και να πάμε 20.000 συνδρομητές και πείτε μου αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο unboxing από μένα. Είναι το πρώτο μου βίντεο unboxing, δεν είμαι καλός σε αυτό, ζητώ συγγνώμη. Τώρα πάμε να δούμε στο βίντεο. Σήμερα έχω μαζί μου το Shoot Photo TAF 12 RGB LED Video Light. Μου ήρθε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, πάρα πολύ ωραίο. Όταν το άνοιξα, περίμενα να δω μέσα πεταμένο ένα φως. Δεν ήταν καθόλου έτσι όμως. Εγώ εξακολουθώ να έχω το κόκκινο φως που κάνει pixels εκεί πέρα επίτηδες. Μου ήρθε σε αυτήν εδώ πέρα την πάρα πολύ όμορφη θικούλα. Είναι σαν θικούλα που είχα πάρει από PSP. Παλιά που είχα, για όσους είχατε PSP μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Την ανοίγεις, είναι αυτό εδώ πέρα το φως. Μέσα έχει αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι, το οποίο είναι Type-C για να φορτίζει. Έχει αυτά εδώ πέρα, είναι κάποια manual βιβλιαράκια, τα οποία σας λέει τι συνδυασμούς μπορείτε να πετύχετε, θα καταλάβετε γιατί, ώστε να μπορείτε να πετύχετε τους κατάλληλους φωτισμούς και τους κατάλληλους χρωματισμούς. Έχει εδώ πέρα ένα δωράκι και καλά για επόμενη αγορά, 20% κουπόνι ή 20 ευρώ κουπόνι, κάτι τέτοιο. Έχει το φως εδώ πέρα με ένα πιαστράκι, ας πούμε, για να μην φεύγει. Ελπίζω η δεύτερη μου κάμερα να δείχνει καλά. Και αυτό εδώ πέρα, το πάρα πολύ μικρό πραγματάκι, είναι ο φωτισμός ο οποίος σας μιλάω. Θα μου πεις τώρα, Ράνι, πόση δουλειά να κάνει αυτό εδώ πέρα το μπαρμπαδέλι, ρε τρελέ. Κι όμως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αν αναλογιστείτε ότι το φως που φωτίζω τώρα αυτή τη στιγμή εμένα δεν είναι ούτε στο 10%. Ούτε στο 10% και μπορεί να πέσει κι άλλο, θεωρώ, και να φαίνομαι αρκετά καλά. Έχει εδώ πέρα 4 κουμπάκια στο πλάι. Ένα είναι για να το ανοίγει στο φωτισμό. Το άλλο είναι το set. Είναι ένα συν και ένα πλην. Πώς ανοίγει τώρα αυτό εδώ πέρα? Πατώντας το πάνω κουμπί, ανοίγει ο φωτισμός. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο φωτισμός. Όπως μπορείτε να δείτε, από τόσο μεγάλη απόσταση φωτίζει όλο το background πίσω. Όλο το background πίσω και ο φωτισμός είναι στο 48%. Πατώντας το συν, αλλάζει ο φωτισμός και πατώντας το set πρακτικά είναι για να πηγαίνει πάνω κάτω αυτό εδώ πέρα το βελάκι, ώστε να πηγαίνεις από τη δύναμη του φωτός στο χρωματισμό. Όσοι γνωρίζετε από φωτισμούς και τα σκληρά θα καταλάβετε. Είναι για να το κάνεις πιο κίτρινο. Τώρα βλέπετε, ο φωτισμός είναι πολύ πιο κίτρινος, πολύ πιο θερμός, ας το πούμε, ενώ πριν ήταν πιο λευκός. Θα το βάλω εγώ, γιατί πραγματικά σε τυφλό είναι ακραία δυνατό. Θα το βάλω στο 100% να δούμε τι μπορεί να κάνει στο 100% του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατός ο φωτισμός. Στο 100% του φωτίζει άνετα. Εδώ πέρα βλέπετε ένα αρκετά μεγάλο τοίχο, έτσι, και τον φωτίζει καλά, τον φωτίζει αρκετά καλά. Τώρα τι άλλο μπορεί να κάνει? Θες να πας σε κάποιο άλλο mode. Πατάς το κουμπί που ανοιγοκλίνει, όχι παρατεταμένο, πάτε μια φορά, και πηγαίνει σε mode RGB, όπως λέει εδώ πέρα HSI, έτσι ονομάζεται αυτό το mode. Και μπορείς από εδώ πέρα πάλι να ανεβάσεις το φωτισμό. Αυτό μπορείς για να βγάλεις, με τώρα έχω κλείσει και τον ανεμιστήρα για να μην ακούγεται. Θες να βγάλεις μια πολύ ωραία επαγγελματική φωτογραφία, έχεις ένα φωτισμό εδώ πέρα, ρίχνεις λίγο φως. Τώρα αυτό είναι στο 2%. Okay, είναι στο 2%. Θα το πάω τώρα εγώ στο 100% για να δείτε το φωτισμό που μπορεί να ρίξει. Είναι στο 100% του τώρα. Θα φωτίσω λίγο εμένα. Βλέπετε από πολύ μεγάλη απόσταση δίνει ένα πολύ ωραίο χρώμα στο πρόσωπό σας. Δηλαδή θα μπορείτε απλά και να το βάλετε εδώ πέρα στο γραφείο. Κάτι πολύ καλό που έχει αυτό το λεντάκι είναι ότι μπορεί να μπει πάνω σε τρίποδο. Πολύ σημαντικό. Γιατί πώς θα το βάλεις το λεντάκι? Το βάλεις στο πάτωμα? Θες να βάλεις να φωτίσεις τον τοίχο από τέτοιο υψόμετρο? Πώς θα το φωτίσεις τον τοίχο? Πώς θα δώσει χρώμα στον τοίχο αν δεν υπάρχει? Δείτε τι όμορφο φως πετάει και τι ποιοτικό φως πετάει. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα πόσο μεγάλο έχει του τοίχου πιάνει. Πραγματικά είναι φοβερό. Καμία σχέση, όπως μπορείτε να δείτε, με το κόκκινο εδώ πίσω, το οποίο συνεχίζει να τρεμουλιάζει. Καμία απόλυτη σχέση. Θες να βγάλεις φωτογραφία, θες να το έχεις από εδώ κάτω να δίνεις λίγο χρώμα, από εδώ, από εκεί, το κάνεις ό,τι θες, μιας και είναι πάρα πολύ φορητό.
Wow. Τώρα εδώ πέρα, αυτά δεν τα έχω ψάξει ακόμα. Αν πας στο H, έχει τρεις επιλογές. Αν πας στο H, πάλι μπορείς με Simple να αλλάξεις τους χρωματισμούς και να, να τον κάνεις διαφορετικό. Να τον κάνεις ψιλομπλε. Ψιλομοβμπλε. Για να δούμε τι άλλα χρώματα μπορεί να κάνεις. Αυτό είναι εντελώς μπλε. Πάρα πολύ ωραίο, βαθύ μπλε. Ποιοτικό. Το σημαντικότερο είναι ότι το χρώμα είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Πάρα πολύ ποιοτικό. Δεν είναι. Έχω πετάξει ένα σωρό χρήματα. Έχω πετάξει ένα σωρό χρήματα ώστε να φτιάξω αυτό το στούντιο. Και έχω πάρει ένα σωρό μαλακίες σε φώτα. Πιστέψτε με, worth it. Απλά πάτε, πάρτε το. Είναι. Έλεγα, δεν θα δώσω 50 ευρώ, θα πάρουμε 30 ευρώ φως. Όχι. Πάρτε, μαζέψτε, πάρτε κάτι που να αξίζει. Έχω πάθει και έχω μάθει. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα για το στούντιο. Και πιστέψτε με, ήταν πεταμένα λεφτά γιατί ήταν φθηνά. Οκ. Okay. Και έφτασε σε ένα συμπέρασμα ότι ό,τι πάρει φράγκι, φρόντισε να είναι καλό. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, σας το δείχνω και στην πρώτη κάμερα σε περίπτωση που δεν μπορεί να φανεί στην δεύτερη. Αυτό εδώ πέρα είναι για να μπει κουμπώνι. Έχει εδώ πέρα. Μπορεί να κουμπώσει από εδώ πέρα, από εδώ πέρα. Βασικά έχει δύο πλευρές. Αν θες να το βάλεις δηλαδή έτσι ή έτσι πάνω στο τρίποδο, το κουμπώνω τώρα εγώ από εδώ. Το κουμπώνεις και το περνάς όπου θες και μπορεί να το βάλεις και πάνω στην κάμερα, όπως έχω εγώ το άλλο τώρα που με καλύβει, ώστε να φωτίζει εσένα. Ξαναλέω, πάρα πολλούς χρωματισμούς. Επόμενο mode, RGB. Επίσης ένα mode που απλά πετάει φως σε χρωματισμό. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Δείτε εδώ πέρα. Wow, μάγες. Μπορεί το καλοκαίρι να έχουν πέσει λίγο τα streams, αλλά πιστέψτε με, όλο το καλοκαίρι σκέφτομαι νέες ιδέες για το πώς μπορώ να βελτιώσω το στούντιο από το πρώτο live που θα κάνουμε FIFA να είναι όλα εδώ στο stream, στα thumbnail, στα μοντάζ. Top ποιότητα. Γιατί αυτή η χρονιά θα τα δώσω όλα. Δεν μπορώ και να βρίσω. Θα πω απλά πολύ ωραίο φως. Λοιπόν, αυτό το φως μου αρέσει, μάγκες. Αυτός ο χρωματισμός μου αρέσει γιατί είναι πολύ θερμός. Και μου αρέσει γιατί πηγαίνει πάρα πολύ με το μπλε. Δηλαδή, πολλά βιντεάκια που θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα να ήταν αυτό το βαθύ, όμορφο, πορτοκαλί, θερμό χρώμα μαζί με το μπλε σε συνδυασμό. Για να δούμε τι άλλο χρωματισμό μπορούμε να κάνουμε. Θα το έχω απλά στον τοίχο κάνοντας όλους τους χρωματισμούς. Okay. Φουλαρέ, μετά μπορεί να πας. Έχει RGB τα οποία τα πειράζει με χρώματα. Αυτοί οι συνδυασμοί για να δεις τι πρέπει να βάλεις στο R, τι πρέπει να βάλεις στο G, τι πρέπει να βάλεις στο B. Έχει ένα manual το οποίο σου εξηγεί. Για να πάμε και πιο κάτω να δούμε τι άλλους χρωματισμούς έχει. Εδώ είναι στο μπλε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα επόμενο mode να δούμε τι κάνει. Εδώ πέρα λέει Lighting 1. Lighting 2. Οκ. Okay. Απλά αλλάζει σε σκηνές. Συν 5, συν 7, συν 8. Οκ. Okay, λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ έχει 10 σκηνές. Το Lighting νούμερο 2 είναι αυτό. Απλά που και που πετάει ένα φως εδώ. Θα δείτε τώρα. Απλά κάνει αυτό. Αυτή είναι μια σκηνή. Η δεύτερη βασικά. Που είναι παρόμοια με την πρώτη. Σκηνή νούμερο 3. Ονομάζεται Cinema. Μάλλον πετάει κάποιο φως. Δεν ξέρω γιατί έχει ονομαστεί Cinema. Είναι αυτή η σκηνή καθεαυτού. Το μόνο που μπορεί να πειράξει είναι το. Να είναι πιο φωτεινό ή λιγότερο φωτεινό. Σκηνή νούμερο 4, πωλής. Απλά κάνει αυτό το πράγμα. Άχρηστο. Δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσει κανείς για κάποια σκηνή. Σκηνή νούμερο 5, Ambulance. Οκ. Okay. Ούτε αυτό νομίζω. Σκηνή νούμερο 5, Fire Truck. Σκηνή νούμερο 6 ήταν Fire Truck. Με συγχωρείτε. Σκηνή νούμερο 7, Fast RGB. Απλά αλλάζει πολύ γρήγορα χρωματισμούς. Οκ, okay, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Slow RGB θα το προτιμούσα. Slow RGB με 100% φωτισμό φυσικά. Εδώ πέρα να αλλάζει απαλά τα χρώματα και σχετικά σιγά. Μ' αρέσει, το κρατάω. Σως. Αχρίαστο. Σκηνή νούμερο 10, Candle Light. Αυτό μου αρέσει. Δίνει μια απαλότητα. Μ' αρέσει για background. Μ' αρέσει, θα το βάζα. Α, κάνει και αναβοσβήνει κιόλας. Όχι, δεν το βάζα, δεν θα ήθελα να αναβοσβήνει, αλλά αυτό το χρώμα μου αρέσει. Αυτές ήταν 10 σκηνές. Και μετά έχει άλλο ένα mod που λέγεται CCT, το οποίο είναι το κλασικό που είχαμε δει στην αρχή. Απλά παίζεις με την ένταση και παίζεις και με το χρώμα, δηλαδή όσο λευκό θέλεις να είναι. Τώρα, ας πούμε, είναι full λευκό. Τώρα το βλέπετε, κιτρινίζει. Κάνεις όσο κίτρινο θες, μετά αν θες το ξανανεβάς, το κάνεις πιο λευκό, αναλόγως τι χρωματισμό θες να δώσεις πάνω σου. Οπότε, αυτά είναι τα mode. Θα το βάλω τώρα εγώ εδώ πέρα, θέλω να του βάλω ένα, θέλω να βάλω ένα χρωματισμό πίσω, οκ. Okay. Θέλω απλά να δώσω ένα χρωματισμό σε αυτό το mauve χρώμα και να το βάλω κάπου να δω πώς θα δώσω, θα το αφήσω εδώ πέρα. Το αφήνετε αν θέλετε έτσι εκεί πάνω και σας δίνει ένα φωτισμό, αλλά ξαναλέω, βλέπετε, έχω καναπέ εκεί πέρα που το έχω αφήσει, γι' αυτό φωτίζει έτσι. Μπορείς να το πάρεις, να το κουμπώσεις πάνω σε αυτό εδώ πέρα το τρίποδο, γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμα.
το κουμπώνεις, αφήνεις το τρίποδο εδώ πέρα, κοντά στον τοίχο ή και λίγο πιο ψηλά, αν θες, όπως θες να φέγγει. Και σου γεμίζει το δωμάτιο όμορφο, απαλό, ποιοτικό φως. Θέλω τώρα να δούμε εκεί πίσω που έχω το κόκκινο. Okay. Το κόκκινο είναι ένα ολόκληρο τέτοιο πράγμα. Τόσο μεγάλο που πετάει κόκκινο φως και πάλι δείτε φως που πετάει. Είναι απλά τεράστιο, δεν ξέρω αν μπορώ να σου το δείξω. Είναι ένα τεράστιο φως. Τεράστιο φως. Τεράστιο. Που είναι και στην πρίζα, έτσι. Το βγάζουμε και παίρνουμε τώρα αυτό εδώ πέρα το μπαρμπαδέλι που είναι το ένα έκτο εύκολα σε μέγεθος. Και πετάει αυτό το φως που βλέπετε. Βέβαια, αν το πας πιο πίσω, πετάει σε πιο μεγάλη απόσταση. Αν το βάλεις πιο ψηλά, τι έχουμε την επιλογή του τρυπόδου, επίσης φωτίζει σε πιο μεγάλη απόσταση. Και αν το βάλεις και στο πλάι, φωτίζει σε πιο μεγάλη απόσταση στο έτσι. Οπότε, μόνο που το κοιτάω, δεν έχει καμία σχέση το χρώμα που πετάει με το χρώμα που πετάνε τα άλλα. Οπότε, παίκτες μου, αν θέλετε να δώσετε λίγο χρώμα ή και πολύ χρώμα, μπορείτε να πάτε και να αγοράσετε αυτά εδώ πέρα τα LED, RGB LED lights. Θα βάλω link κάτω στην περιγραφή όπου θα σας αναγράφω και την τιμή, γιατί δεν ξέρω την τιμή, ίσως να έχουν κάποιες προσφορές, ίσως να είναι μερικές φορές λίγο πιο ακριβά, νομίζω είναι κοντά στα $50. Πάτε να το τσεκάρετε αν δεν κάνω λάθος. Link πάνω θα είναι στην περιγραφή. Μου στείλανε δύο τέτοια, παιδιά, με την κασετίνα τους, με τα όλα τους. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τα παίρνεις παντού μαζί σου, πραγματικά. Με την καινούργια τσάντα που έχω αγοράσει, την οποία την έχω δείξει σε βίντεο στο vlog κανάλι μου, είναι άψογα. Μπορείς να κουβαλάς μαζί σου όλα, κάμερες, τρίποδα, φωτισμούς, μπαταρίες, τα πάντα, μικρόφωνα και είσαι τέλειος. Αυτά ελπίζω να σε βοήθησαν. Έρχεται και ένα unboxing από ένα μικρόφωνο που μου έχει στείλει μια εταιρεία από το AliExpress. Αν θέλετε να το δείτε, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Αν δεν θέλετε, πάλι θα το κάνω, έτσι. Απλά εσείς πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Έτσι, να παίρνουμε σχόλια. Αυτά, like, subscribe, καμπανάκι, share. Και αν σου αρέσουν, κάνε και μια αγορά από το link. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Ciao.